Αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Εδώ από το κανάλι Γέρων Νεκτάριος. Να ευχαριστήσω επανειλημμένως όλους εσάς που από την αγάπη που έχετε προς το κανάλι μας, αυτό το επίσημο κανάλι της Ορθοδόξου Εκκλησίας, το οποίο ξεπέρασε τις 200.000, ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους της Εκκλησίας μας, εκ μέρους ημών, εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος, διότι στηρίζετε, αγαπάτε, βοηθάτε. Να είστε καλά. Ό,τι είναι το κανάλι είναι από την αγάπη τη δική σας, αγαπητοί μου αδελφοί. Φτάσαμε στη Μεγάλη Πέμπτη. Τη Μεγάλη Πέμπτη να δούμε τι εορτάζει η Εκκλησία μας. Εορτάζει 4 πράγματα η Εκκλησία μας τη Μεγάλη Πέμπτη. Πρώτον, τον νηπτήρα, το ότι ο Κύριος μας γονάτισε, έπλυνε, σκούπισε και φίλησε τα πόδια των μαθητών του. Ο διδάσκαλος γίνεται υπηρέτης. Εκείνη την εποχή οι δούλοι πλέναν τα πόδια των αφεντικών τους. Γίνεται πάντων δούλος. Πλένει και των 12 μαθητών και του Ιούδα. Τα σκουπίζει, τα ασπάζεται. Για να μας δείξει το παράδειγμα της ταπεινώσεως. Ότι αυτός που θέλει να ηγείται και να είναι αρχηγός οπουδήποτε, πρέπει να μάθει να ταπεινώνεται και να είναι ταπεινός. Εάν θέλει να προκόβει, εάν θέλει πραγματικά να διακονεί και να υπηρετεί το λαό του. Αυτό ακριβώς έκανε ο Χριστός. Ας τον μιμηθούμε, αδελφοί μου. Τέρμα στον εγωισμό μας. Τέρμα εγώ είμαι κάποιος. Τέρμα εγώ είμαι βουλευτής, είμαι δήμαρχος, είμαι δημοτικός σύμβουλος, είμαι νομάρχης, είμαι περιφερειάρχης, είμαι αντιπεριφερειάρχης, είμαι δάσκαλος, είμαι αστυνομικός, είμαι διευθυντής αστυνομίας, είμαι στρατηγός, είμαι λοχαγός, είμαι καθηγητής, είμαι γιατρός, είμαι δικηγόρος, είμαι αστροναύτης, είμαι πρωθυπουργός, είμαι βασιλεύς. Όχι, αδελφοί μου. Ταπεινωνόμαστε. Ταπεινωνόμαστε, επαναλαμβάνω. Θα σας θυμίσω κάτι που είχα πει και το πληροφορήθηκα από την Αγγλία, ότι ο τέος βασιλεύς της Ελλάδος, ο μακαριστός Κωνσταντίνος, όταν ήταν να κοινωνήσει με τη γυναίκα του, τη βασίλισσα την Άννα Μαρία, στην Αγία Σοφία που εκκλησιαζόντουσαν, κοινωνούσαν μια φορά το μήνα. Όταν έβγαινε ο ιερέας με το δισκοπότηρο για να κοινωνήσουν, η επίγειη βασιλής μπροστά στην ωραία πύλη, ένδακρης με δάκρυα κοινωνούσανε, αφού είχαν γονατίσει. Ποτέ δεν κοινώνησαν όρθιοι τον βασιλέα Χριστό. Γονάτισαν για να δείξουν ακριβώς ότι οι επίγειοι βασιλείς γονατίζουν μπροστά στο βασιλέα Χριστό. Όπως γονάτισε ο ίδιος ο Χριστός μπροστά στους μαθητές και αποστόλους του και τους έπλυνε τα πόδια. Άρα, αδελφοί μου, έστω και αν έχουμε δίκιο πολλές φορές, σκύβουμε το κεφάλι και ταπεινωνόμαστε προς χάριν της αγάπης, προς χάριν της ενότητος, προς χάριν της γαλήνης της ψυχικής μας. Αυτό διδάσκει η ταπείνωση, αυτό μας δίδαξε ο Χριστός. Τελεία και παύλα. Ας μάθουμε να είμαστε ταπεινοί. Τέρμα στον εγωισμό μας. Το δεύτερο που μας διδάσκει ο Χριστός είναι ότι αυτή την ημέρα, τη Μεγάλη Πέμπτη, μας παρέδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το μυστικό δείπνο. Επαναλαμβάνω ότι ήταν δείπνος. Μεγάλη Πέμπτη ο δείπνος έγινε μεταξύ 9, 9.30, 10 το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης. Μας παραδίδει λοιπόν τη Μεγάλη Πέμπτη το δείπνο, όπου ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα ενεμιμένη καγώ εν αυτό και θα έχει για πάντα ζωή αιώνιο. Άρα η Θεία Κοινωνία είναι η ένωσή μας με το Θεό, συμμετέχουμε στο μυστικό και εμείς αυτόν δείπνο, γινόμαστε ένα με τον Χριστό και ο Χριστός μένει πάντοτε μαζί μας με θυμόν. Το τρίτο που εορτάζουμε είναι η τελευταία του προσευχή στον κήπο των ελαιών. Μετά το μυστικό δείπνο φεύγει και πηγαίνει στο όρος των ελαιών στη Γεθσημανή. Εκεί προσεύχεται. Εκεί ακούστηκαν λόγια υπερφυή τα οποία αναφέρει το Ευαγγέλιο το οποίο διαβάζουμε. Η τελευταία προσευχή του Χριστού γίνεται στο όρος των ελαιών. Και αυτό το εορτάζουμε τη Μεγάλη Πέμπτη. Και μέσα στον κήπο των ελαιών στη Γεθσημανή γίνεται και η προδοσία. Εκεί ο Ιούδας έρχεται, φυλάει το Χριστό στα χείλη και ήταν το συνθηματικό ότι αυτόν θα συλλάβετε, τον οποίον και θα φιλήσω. Έχουμε τη συντέλεση της προδοσίας του Ιούδα. Δείτε όμως κάτι τρομερό, το οποίο αυτό και θέλω να σχολιάσω ιδιαίτερα σήμερα. Ο Ιούδας για τον Χριστό ήταν μαθητής του. Ήταν όπως είμαστε όλοι μαθητές του Ιησού. Τον αγαπούσε και γι' αυτό δύο φορές, τουλάχιστον δύο φορές, ήταν κι άλλες οι φορές, αλλά τουλάχιστον δύο είναι φανερές που ο Κύριος προσπαθεί να τον αποτρέψει τον Ιούδα να τον προδώσει, να μην γίνει ο Ιούδας ο προδότης. Θα μπορούσε να γίνει η σύλληψης και η σταύρωσης χωρίς την προδοσία. Η θυσία του Χριστού θα ήταν ίδια επάνω στο σταυρό. Και πώς προσπαθεί να τον προστατέψει το παιδί του. Ο πατέρας προστατεύει το παιδί του, ο δάσκαλος το μαθητή του. Τι κάνει? Την ώρα στο μυστικό δείπνο τους λέει, εκεί που καθόταν στο τραπέζι, ένας από εσάς θα με προδώσει. Τότε αρχίνησαν οι μαθητές, ταράχτηκαν. Ποιος είναι αυτός που θα προδώσει το διδάσκαλο? Μήπως είμαι εγώ, έλεγε ο ένας, μήπως είμαι εγώ, έλεγε ο άλλος. Και απαντάει ο Χριστός και λέει, αυτός που θα βουτήξει τον άρτο το ψωμί μέσα στο ποτήριον μαζί με μένα, αυτός θα είναι. Και εκείνη τη στιγμή, ενώ το είπε ο Χριστός, ότι αυτός θα είναι ο προδότης, ο Ιούδας πήγε και βούτυξε μόνος του μαζί με τον Χριστό μες στο ποτήριο το ψωμί του. Και γυρίζει ο Χριστός και του λέει, Ιούδα, αυτό που σκέφτηκες να κάνεις, κάντο γρήγορα. Ο Χριστός έχει διαβάσει τη σκέψη του Ιούδα, τα ξέρει όλα. Είναι Θεός και είναι παντογνώστης. Ξέρει τι έχει συμφωνήσει με τον Άννα και τον Καϊάφα και γι' αυτό του λέει, αυτό που έχεις να κάνεις κάντο γρήγορα. Γιατί του το λέει ο Χριστός όμως? Για να τον κάνει να τα ανατρέψει. Να πει, Χριστέ μου, ξέρεις τι θα κάνω, ξέρεις ότι πάω να σε προδώσω και μου λες να φύγω και να το κάνω και γρήγορα. Συγχώρα με. Και να πέφτει στα πόδια του και να ζήταγε συγγνώμη. Ο Κύριος δείχνει ότι ξέρει ότι ο Ιούδας θα τον προδώσει και προσπαθεί να τον προφυλάξει. Γι' αυτό του λέει, φύγε και πήγαινε κάνε αυτό που έχεις μες στο μυαλό σου να κάνεις. Αλλά ο δε παράνομος Ιούδας, ούκ η βουλή θυσίνη ένα, θα λέγαμε ο ανόητος, ο βλάξ, αν επιτρέπεται η λέξη. Δεν κατάλαβε τι του λέει ο διδάσκαλός του. Δεν άκουσε που είπε ότι όποιος βουτήξει το ψωμί αυτός θα με προδώσει. Πού πας Ιούδα? Πού πας? Γιατί δεν πέφτεις στα γόνατα και να πεις «Χριστέ μου, συγγνώμη για τη σκέψη που έκανα. Ό,τι έχω κάνει ζητώ ήμαρτον» και να πέφτεις στα πόδια. Ο Χριστός πάει να τον προστατέψει. Αλλά και τελευταία στιγμή, μέσα στο όρος των ελαιών στη Γεθσημανή, πάλι ο Χριστός πάει να προστατέψει το παιδί του. Έρχεται η αστυνομία, έρχεται ο στρατός να τον συλλάβει ο Ρωμαϊκός. Έρχονται μες στη νύχτα, διότι 10 γίνεται ο μυστικός ο δείπνος, 9-10, πήγε, προσεύχεται, οι μαθητές λέει νύσταξαν και τους πήρε ο ύπνος, άρα μπορεί να είχε πάει 12-1 τη νύχτα, οι μαθητές κοιμόντουσαν, ξυπνάνε, έρχεται η αστυνομία και ο στρατός και ο Χριστός βγαίνει μπροστά και τους λέει «Ποιον ζητάτε, Κύριοι, τι να ζητείτε?» και λένε ο υπεύθυνος της αστυνομίας του στρατού «Ιησούν των Ναζωραίων ζητούμε, εγώ είμαι» λέει, «συλλάβετε με». Βλέπετε, παραδίδεται μόνος του. Δεν χρειάστηκε και μάλιστα λέει «Αφήστε τους υπολείπους να φύγουν». Αφήστε τους υπολείπους να φύγουν. Και τότε λέει τα χάσαν, γιατί δεν περίμεναν με τέτοια τόλμη να έλεγε ο Χριστός ότι εγώ είμαι. Νόμιζαν ότι θα φοβηθεί, θα τρέξει να φύγει, να κρυφτεί. Αλλά όμως ο Χριστός για να μην προδώσει ο Ιούδας με το φιλί βγήκε και παραδίδεται μόνος του. Και τότε ο αρχηγός του στρατού του ξαναλέει «Σας ξαναρωτούμε, ποιος είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος?» και ξαναπαντάει ο Χριστός «Μα ήδη σας είπα ότι είμαι εγώ, συλλάβετε με» λέει. Ο δε παράνομος Ιούδας ούκ η βουλή της συνιένε. Τι να πω αδελφοί μου, ο Ιούδας ο ηλίθιος, ενώ παραδόθηκε μόνος του ο Χριστός, προστάτεψε το μαθητή του. Ξεκινάει και πάει και του δίνει το φιλί στο στόμα. Και τότε τον συλλάβανε και του είπε ο Χριστός «Ιούδα, με φίλημα παραδίδεις τον διδάσκαλό σου». Τον συλλάβανε και προχώρησε. Βλέπετε, μέσα σε λίγη ώρα στο μυστικό δείπνο και την ώρα της συλλήψεως ο Χριστός προσπαθεί να σώσει τον Ιούδα. Του φέρνει εμπόδια να μην τον προδώσει. Να γίνει ό,τι είναι να γίνει, διότι θα σταυρωνόταν ο Χριστός για τη σωτηρία των ανθρώπων, αλλά δεν ήταν ανάγκη να πάει δια της προδοσίας. Κι όμως αδελφοί μου, ο δε παράνομος Ιούδας δεν έβαζε μυαλό. Ούκ η βουλή της συνιένε. Δεν έβαζε μυαλό. Πήγε και τον πρόδωσε. Ο Χριστός λοιπόν προσπάθησε να τον σώσει και τελευταία στιγμή τον Ιούδα. Γιατί? Γιατί σαν μαθητή του, σαν άνθρωπο και αυτόν, τον αγαπούσε. Όπως αγαπάει τον κάθε αμαρτωλό, όπως αγαπάει τον κάθε έναν από εμάς, όσο αμαρτωλός και να είναι. Και θέλει και τη δική σου και τη δική μου σωτηρία ο Χριστός. Αυτά αδελφοί μου γιορτάζουμε σήμερα Μεγάλη Πέμπτη. Και ξημερώνει αύριο η Μεγάλη Παρασκευή, όπου είστε καλεσμένοι και προσκεκλημένοι όλοι εσείς, εδώ στο μοναστήρι του Τρικόρφου, 12 χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Ναυπάκτου. 11 η ώρα, αφού έχουμε τελειώσει την ακολουθία μέσα στον Ιερό Ναό της Αποκατηλώσεως, ξεκινάει μετά τις 11 η αναπαράσταση της πορείας προς τον Γολγοθά, η σταύρωση του Χριστού, το σήμερον κρεμάται επί ξύλου, η αποκαθήλωση του Χριστού από το σταυρό και η ταφή του στο ομοίωμα του Παναγίου τάφου που που έχουμε φτιάξει εδώ στο μοναστήρι. Έχουμε αντίγραφο, ομοίωμα του τάφου, όπου γίνεται η ταφή και ευλαβικά όλοι μετά από εσάς, ένας θα περάσει μέσα στον τάφο να ασπαστεί το νεκρό Ιησού, ψάλλοντας «Εγενεέ πάσε ύμνον την ταφή σου». Θα σας περιμένω, αδελφοί μου, τη Μεγάλη Παρασκευή, 11 η ώρα, ραντεβού όλοι εδώ στο Τρίκορφο, στο μοναστήρι του Τρικόρφου. Καλή Ανάσταση, θα τα πούμε πάλι τη Μεγάλη Παρασκευή με ένα μικρό πάλι βίντεο για την αγάπη σας. Χαίρετε.